είμαστε live. Είμαστε live. Για να δούμε. Στο Facebook είμαστε live. Για να δούμε και στο Instagram είμαστε live. Είμαστε live και στα δύο. Ναι! Θα κάνουμε εδώ στη τηλεόραση. Λοιπόν, γεια σας. Καλημέρα. Για τη συνταγή της ημέρας. Συγγνώμη, φαίνομαι αλήθωρος κάποια φορά σε μία από τις δύο κάμερες, αλλά κάνω συγχρόνως live και στο Instagram, εδώ, και στο Facebook, εδώ. Σήμερα η συνταγή μας είναι μοναδική, γιατί θα φτιάξουμε μία καρμπονάρα. Θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε καρμπονάρα σε ακριβώς 10 λεπτά, όχι παραπάνω. Και θα κάνω μία μερίδα, γιατί ξέρω ότι πολλοί μένουν μόνοι, όπως εγώ. Οπότε, σε περίπτωση που θέλετε να μαγειρέψετε μικρότερες μερίδες, σας δείξω πώς μπορείτε να το κάνετε. Βέβαια, άμα είστε 2-3-4 άτομα, μπορείτε να κάνετε 2-3-4 μερίδες. Θα ζητήσω μια χάρη όπως κάθε μέρα, όπως και χθες δηλαδή. Θέλω κάτω από το βίντεο, καθώς θα φτιάχνω τη συνταγή, κάποιοι που μιλάνε κάποιες άλλες γλώσσες, όπως είναι αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, δεν ξέρω τι μιλάνε, επειδή έχουμε πάρα πολλούς followers από το εξωτερικό. Και επειδή αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν το τι λέω, αν μπορείτε να γράφετε από κάτω τουλάχιστον τα βήματα της συνταγής, γιατί χθες πραγματικά κάποιοι μας γράψανε ότι ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί μπορούμε να ακολουθήσουμε τη συνταγή. Οπότε γενικά φάνηκε χρήσιμο σε κάποιους ανθρώπους. Οπότε, άμα έχετε την ευχαρίστηση, εξασκήστε λίγο τα αγγλικά σας. Και αυτοί που μιλάτε γαλλικά, ισπανικά, ιταλικά, πάλι εξασκήστε τη γλώσσα, γράψτε τα βήματα της συνταγής, μπορείτε να το κάνετε. Να σας πω ότι σήμερα έχουμε το Kitchen Lab στον Α και αύριο το Kitchen Lab στον Α και αύριο το Food Tour στον Α, δύο εκπομπές. Όλα τα γυρίσματα έχουν γίνει από προηγούμενες ημέρες, οπότε μην γράφετε από κάτω, άκη μην ταξιδεύεις και το ένα και το άλλο, δεν ταξιδεύω τώρα, σπίτι είμαι. Αυτά έχουμε γυρίσει, από το καλοκαίρι γυρνάμε και έχουμε φτάσει μέχρι τώρα. Βέβαια, το θέμα είναι ότι έχουμε άλλον ένα μήνα επεισόδια στο Kitchen Lab, οπότε άμα συνεχιστεί το όλο πράγμα, δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα δούμε. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, καφεδάκι εδώ. Και επειδή ξέρω ότι μου έχετε πει πολύ ότι θέλετε και light συνταγές, θα σας δείξω και light συνταγές. Θα δείξω και πρωτεϊνικές συνταγές για αυτούς που προσέχουν τη διατροφή τους και κάνουν γυμναστική. Και εντάξει, μπορούμε να κάνουμε κάποιες διέτες και κάποιες μη διέτες. Άμα τις συνδυάσεις και τα δύο, είσαι ακριβώς στη μέση. Οπότε κάποιες φορές κάνουμε την υπερβολή, κάποιες φορές δεν κάνουμε την υπερβολή. Λοιπόν, εισακούστηκε η απέτησή σας και επειδή ξέρω ότι όλοι έχετε πολύ ζυμαρικό στο σπίτι, θα σας δείξω πώς μπορείτε να φτιάξετε μια γρήγορη συνταγή καρμπονάρα πάρα πολύ εύκολα σε χρόνο μηδέν, δηλαδή από τη στιγμή που ξεκινήσουμε σε 10 λεπτά η καρμπονάρα θα είναι έτοιμη, σας το υπόσχομαι. Η καρμπονάρα που θα κάνουμε δεν θα είναι η καρμπονάρα με τα αυγά, με τους κρόκους και όλα τα υπόλοιπα. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βάλουμε κρόκους. Θα βάλουμε κάτι άλλο. Θα βάλουμε κρέμα γάλακτος, αυτή που αρέσει σε όλους. Σε περίπτωση που δεν έχετε κρέμα γάλακτος, εννοείται θα σας πω τι θα κάνετε. Λοιπόν, πάμε. Πάμε. Έχω κάνει σήμερα τρελή πατέντα στην ψωμιέρα μου. Γεια σας. Τέλεια. Λοιπόν. Φαίνομαι. Θα φτιάξω λίγο εδώ το κινητό. Και εδώ και εδώ. Τέλεια. Yes. Λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε καρμπονάρα. Λοιπόν, για την καρμπονάρα πρέπει να βράσουμε τα ζυμαρικά μας. Και το μεγάλο λάθος που κάνετε όλοι όταν κάνετε ζυμαρικά είναι το εξής: ότι παίρνετε μια κατσαρόλα, τη γεμίζετε ως πάνω με νερό και περιμένετε να βράσει. Αυτομάτως αυτό θέλει 20 λεπτά για να βράσει. Οπότε γενικά αυτό κάνει κακό στη συνταγή σας, γιατί όντως αργείτε να φτιάξετε τη συνταγή και οπότε ταλαιπωρήσετε και δεν θέλετε να μαγειρεύσετε. Κακός. Λοιπόν, αυτό που θα κάνω εγώ σήμερα είναι να πάρω την κατσαρόλα, να την βάλω πάνω. Και ουσιαστικά θα βάλω τον βραστήρα μου μπρος, εδώ, γιατί ο βραστήρας βράζει σε 2 λεπτά το νερό, η κατσαρόλα μας βράζει σε 20 λεπτά το νερό. Και να το δούμε και περιβαλλοντολογικά, τι είπα πάλι, είναι πιο σωστό να το κάνουμε στο βραστήρα γιατί είναι πολύ πιο γρήγορη διαδικασία και δεν ταλαιπωρούμε ούτε την κουζίνα μας, ούτε βέβαια πάρα πολύ ρεύμα. Τώρα, ξέχασα να βάλω το κρέμα γάλακτος, μισό. Έρχομαι, μισό λεπτάκι. Εδώ είμαι.
Μισό. Έρχομαι. Βάλω την κρέμα γάλακτος. Μισό. 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 Εδώ και εδώ. Εδώ είμαι. Δεν έχω φύγει. Έρχομαι σε ένα δευτερόλεπτο. Εδώ και εδώ. Έρχομαι. Δεν φεύγω. Δεν φεύγω. Εδώ και εδώ. Εντάξει, δεν έγινε τίποτα, παιδιά. Έπεσε λίγο το μαχαίρι. Αυτοί είμαστε. Λοιπόν. Τέλεια. Λοιπόν. Να την κρέμα. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε την καρμπονάρα μας. Λοιπόν, για την καρμπονάρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Όπως σας είπα, σε 10 λεπτά θα είναι έτοιμη η καρμπονάρα και μπορούμε να κάνουμε καρμπονάρα με όποιο ζυμαρικό θέλουμε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σας ρωτήσω τι ζυμαρικό θέλετε και τι ζυμαρικό έχετε. Εγώ έχω στριφτά και σπαγκέτι. Τι να βάλω. Για πείτε. Για πείτε. Για πείτε. Ο πρώτος που θα πει θα πάρω αυτού τη γνώμη. Σπαγκέτι ή τέτοιο, πώς το λένε, ή στριφτά. Σπαγκέτι. Λοιπόν, άρα τα αφήνω αυτά στην άκρη και πάμε να ετοιμάσουμε σπαγκέτι. Λοιπόν, ανοίγουμε τη συσκευασία και να σας πω τι γίνεται ακριβώς. Η συσκευασία έχει 4 μερίδες ζυμαρικά. Αυτό είναι οι μισές, αυτό είναι 4 μερίδες και ουσιαστικά εγώ θέλω να πάρω το 1/4 από τα ζυμαρικά. Αυτό το λάθος που κάνουμε είναι ότι πολλές φορές παραβράζουμε πολλά ζυμαρικά ενώ δεν τα χρειαζόμαστε, ενώ αυτά που ουσιαστικά εγώ χρειάζομαι για να φάω είναι αυτά μόλις εδώ. Αυτά είναι. Τα βλέπετε. Οπότε, έχω βράσει το νερό στο βραστήρα μου. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσω, θα ρίξω τα ζυμαρικά μέσα και θα χρειαστεί να βράσω μόνο μία μερίδα. Ένας άνθρωπος είμαι, οπότε δεν χρειάζεται να βράσω παραπάνω. Γενικά πρέπει να προσέχουμε το food waste. Μην πετάμε φαγητό. Δεν είναι ανάγκη επειδή τώρα είμαστε όλοι στο σπίτι να μαγειρεύουμε πράγματα για να μην τα τρώμε. Σκοπός είναι να μαγειρεύουμε και να τρώμε την ίδια στιγμή φρέσκο φαγητό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε 10 μερίδες καρμπονάρα και να τις αφήσουμε στην άκρη για να τις φάμε το βράδυ ή την επόμενη μέρα. Από τη στιγμή που μας παίρνει 10 λεπτά να φτιάξουμε την καρμπονάρα μας. Λοιπόν, ανάβω το μάτι μου εδώ, στο τέρμα, και έχω το νερό από το βραστήρα μου. Ρίχνω μέσα, εδώ. Τέλεια. Θα φέρω στη συνέχεια εδώ την κάμερα, όταν θα ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε. Και μόλις ρίξω το νερό μέσα, γιατί δεν χρειάζεται παραπάνω από 1 λίτρο νερό για να βράσω αυτά τα ζυμαρικά. Δεν χρειάζεται να βάλω στην κατσαρόλα μου μέσα 4 λίτρα νερό για να βράσω μία μερίδα ζυμαρικά, το καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολύ μεγάλο λάθος και γενικά χάνουμε πάρα πολύ χρόνο. Οπότε θα πάρω μία μερίδα και μόλις αρχίσει να βράσει το νερό μου, που θα βράσει κατευθείαν γιατί πήρα βραστό νερό, θα ρίξω τα ζυμαρικά μέσα. Τώρα, για να φτιάξουμε την καρμπονάρα μας, αυτή που τρώμε από μικρή, έχω 2 επιλογές. Έχω κονσέρβα μανιτάρια και φρέσκα μανιτάρια. Θέλω να μου πείτε τι μανιτάρια θέλετε, φρέσκα ή κονσέρβα. Γιατί έχετε και τα 2, ξέρω. Έλα, για πείτε, ένας. Λέει στριφτά, λέει, άλλαξε το Άκη. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα, πήρα τη σπαγκέτη επιλογή. Θέλετε να βάλω στριφτά. Άμα θέλετε να βάλω στριφτά, πείτε μου. Ποιος, φρέσκα. Φρέσκα, κονσέρβα. Λοιπόν, θα πάω με τα φρέσκα και ουσιαστικά αυτό που θα κάνω είναι να ετοιμάσω όλα μου τα υλικά εδώ πέρα. Λοιπόν, για να κάνω μία καρμπονάρα για εμένα, θα χρειαστώ μόλις 4 μανιτάρια. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Οπότε δεν χρειάζεται να ψιλοκόψω και να ψήσω όλα μου τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια, σε περίπτωση που τα φύλλεξω και τα βάλω σε ψυγείο, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής. Οπότε θέλω 4 μανιτάρια. Αυτό που θα κάνω είναι ωραίες φετούλες εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Άρα, τα μανιτάρια μου είναι έτοιμα. 4 μανιτάρια στη μερίδα. Εντάξει. Έπεσε λίγο κάτω. Δεν πειράζει. Λοιπόν, έχω το μπέικον μου εδώ. Για το μπέικον, τώρα, πείτε μου. Έχετε όλοι μπέικον στο σπίτι. Άμα δεν έχετε μπέικον στο σπίτι, τι μπορείτε να βάλετε. Μπορείτε να βάλετε ένα ζαμπόν ή μια καπνιστή γαλοπούλα. Εγώ θα πάω με 3 φέτες. Γιατί 3 φέτες είναι αρκετές για ένα άτομο. Δεν χρειάζεται να βάλουμε παραπάνω. Food waste, δεν πετάμε φαγητό. Οπότε θα βάλω 3 φέτες μπέικον. 3 φέτες μπέικον, τις ψιλοκόβω. Εδώ.�
Ανάβω το μάτι μου και ξεκινάω τη συνταγή. Λοιπόν, σας είπα από τη στιγμή που θα ξεκινήσετε, σε 10 λεπτά η μακαρονάδα σας θα είναι έτοιμη. Οπότε, αυτό που χρειάζομαι είναι η παρμεζάνα, τη χρειάζομαι για το τέλος. Εδώ, για να λείψω από πάνω. Χρειάζομαι μία σκελίδα σκόρδο. Εδώ. Το μαϊντανό μου για το τέλος. Και μεταφέρομαι. Σπαγιάτι ή στριφτά. Τι είπε. Δεν πλένουμε ποτέ τα μανιτάρια, γιατί άμα πλένουμε τα μανιτάρια ρουφάνε νερό και δεν ψήνονται ποτέ. Αυτό ξεχάστε. Τα μανιτάρια μεγαλώνουν σε... δεν μεγαλώνουν κάτω στο έδαφος. Δηλαδή αυτά τα μανιτάρια που παίρνουμε από το σούπερ μάρκετ έχουν ειδικά μπάλες από άχυρο που μεγαλώνουν τα μανιτάρια από το πλάι. Οπότε ουσιαστικά τα μανιτάρια δεν τα πλένουμε ποτέ. Πάντα τα χρησιμοποιούμε κατευθείαν. Λοιπόν, σπαγκέτι είπαμε. Ή στριφτά. Για πείτε λίγο. Στριφτά ή σπαγκέτι. Πείτε μου ρε παιδιά. Έχω και αυτά. Στριφτό και σπαγκέτι. Για πείτε. Σπαγκέτι, 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 σπαγκέτι. Λοιπόν, πάμε για σπαγκέτι. Λοιπόν, έτσι όπως είναι μεταφέρω, το ξύλο κοπίζουμε εδώ και πάμε εδώ. Και μεταφέρω και εσάς. Εδώ. Αλλά έχω κάνει σήμερα τρελή πατέρα, δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο χαρούμενος που είμαι. Γιατί όντως έχω στηρίξει πάρα πολύ καλά τα κινητά μου στο τέτοιο, πώς το λένε, στην ψωμιέρα. Καταπληκτικό, έχω κάνει τρομερή δουλειά. Λοιπόν, οπότε για να φτιάξουμε σπαγκέτι χρειαζόμαστε μόλις αυτά τα υλικά συν κρέμα γάλακτος. 1, 2, 3, 4, 5. Μπόλικο πιπέρι θα ρίξουμε στο τέλος και αυτά είναι όλα. Οπότε έχω το μάτι μου που καίει και σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι βάζουμε στη συνταγή θα προσθέσουμε ελάχιστο, και όταν λέω ελάχιστο το εννοώ. Όπα, μη φεύγεις, έλα εδώ. Μη φεύγεις, σε παρακαλώ. Μόλις είχα φτιάξει καταπληκτικά. Μη φύγεις από εδώ. Εδώ είσαι. Τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, σε περίπτωση που αναρωτιέστε τι λάδι βάζουμε, επειδή θα ρίξουμε κρέμα γάλακτος μέσα, είναι χαζομάρι να ρίξουμε μέσα ελαιόλαδο. Οπότε μπορείτε να βάλετε και ελαιόλαδο, αλλά δεν θα πάρει γεύση ελαιόλαδο το φαγητό. Λοιπόν, θα ρίξω περίπου 2 κουταλιές της σούπας σπορέλαιο σε ένα τηγάνι. Με το που ρίξω το σπορέλαιο στο τηγάνι, κατευθείαν προσθέτω τα ζυμαρικά μου μέσα στο νερό. Κοιτάξτε πόσο λίγο νερό που έχω μέσα. Το βλέπετε. Δεν χρειάζεται να βάλουμε πολύ νερό, γιατί τα ζυμαρικά μου είναι πολύ λίγα και θα βράσουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε δεν χρειάζεται να ρίξω πάρα πολύ νερό μέσα. Λίγο νεράκι, μία μερίδα κάνω, ένας άνθρωπος είμαι, οπότε δεν χρειάζεται να παραβράζω νερό και να ξοδεύω ενέργεια. Δεν χρειάζεται να ξοδεύουμε ενέργεια. Κοιτάμε περισσότερο το καλό του περιβάλλοντος. Λοιπόν, έτσι όπως είναι, έχουμε το λαδάκι μας μέσα. Θα προσθέσω ελάχιστο bacon. Κοιτάξτε, αυτό είναι το bacon που θα ρίξω. Και αρχίζω να σοτάρω. Ανακατέψω τα ζυμαρικά μου. Εδώ. Και αυτό που θα κάνω είναι να προσθέσω ελάχιστο αλατάκι στα ζυμαρικά. Αφού το λάδι μου εδώ. Τώρα, από τη στιγμή που έριξα τα ζυμαρικά μέσα, πρέπει να αρχίσετε να μετράτε το χρόνο. Γιατί σας είπα σε 10 λεπτά θα φάμε. Λοιπόν, σοτάρω το bacon. Γιατί το bacon σε αυτή τη συνταγή έχει μια σημαντική, έτσι, τέτοιο, πώς το λένε. Θέλουμε να δώσει την καπνιστή γεύση μέσα στη συνταγή. Δηλαδή, είναι πάρα πολύ ουσιώδης η χρήση του. Δηλαδή, πρέπει να βάλουμε bacon, πρέπει να πάρουμε αυτή την καπνιστή γεύση. Σε περίπτωση που έχετε μια καπνιστή γαλοπούλα ή ένα καπνιστό ζαμπόν, κάνει και αυτό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Απλά το bacon είναι το κλασικό που βάζουμε στην καρμπονάδα. Λοιπόν, όπως βλέπετε, σοτάρω και έχω ρίξει και λάδι για να σοτάρω το bacon. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, αυτό το λάδι που βλέπετε εδώ πέρα τώρα θα πάρει καπνιστή γεύση. Γιατί θέλω να πάρει καπνιστή γεύση, γιατί στη συνέχεια θα ρίξω μέσα τα μανιτάρια. Τα μανιτάρια τώρα θα τα σοτάρω στο λάδι που έχει πάρει καπνιστή γεύση από το bacon. Εδώ. Τέλεια. Και ουσιαστικά θα τα μαλακώσω λίγο. Στην περίπτωση που θέλετε να βάλετε κονσέρβα, μπορείτε να βάλετε και κονσέρβα. Και τώρα, έχει μείνει ένα υλικό, δύο μάλλον. Η κρέμα γάλακτος και το σκόρδο. Θα πιω αυτό στην άκρη. Και τώρα πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι πολύ. Θα ρίξω λίγο ακόμα λαδάκι. Ή άστο, δεν θα ρίξω λαδάκι, αν τα κάνω λιπαρά. Γιατί μετά θα μου λέτε ότι έκανα λιπαρό φαγητό. Λοιπόν, τώρα, το σκόρδο. Μία σκελίδα σκόρδο.
Υπάρχουν δύο χρήσεις που μπορούμε να κάνουμε στο σκόρδο μας μέσα. Ή το ρίχνουμε τώρα ψιλοκομμένο μέσα και δεν έχει άρωμα σκόρδο το φαγητό, έχει πολύ ελάχιστη γεύση και άρωμα. Ή όταν θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος μέσα για να την κλασάρουμε το τηγάνι, θα ρίξουμε το σκόρδο τότε μέσα και το φαγητό μας θα βγει σκορδάτο. Δηλαδή θα ρίξουμε ολόκληρη τη σκελίδα και μετά θα την αφαιρέσουμε. Οπότε, σε αυτό το σημείο θέλω να διαλέξετε. Θέλετε σκορδάτη την καρμπονάρα ή χωρίς σκόρδο την καρμπονάρα. Για πείτε. Πρέπει να πάρω λίγο πιπέρι. Εδώ. Πιπεράκι. 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 Εδώ είμαστε. Πιπεράκι. 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 Εδώ είμαστε. Μόνο πιπέρι. Εδώ και εδώ. Τέλεια. Εδώ. Εδώ είναι πάλι. Μισό να φτιάξω την πατέντα μου. Έπεσε λίγο αυτό. Το ψάξα. Ξέρετε, είναι πολύ, πολύ δύσκολο και να μαγειρεύεις και να προσπαθείς να φτιάξεις κάρτες. Αλλά τις φτιάχνω, το βλέπετε όλη την ώρα. Δεν θέλω να σας αφήσω σε απορία για το πώς φτιάχνω την καρμπονάρα. Νομίζω πως σήμερα όλοι θα μάθετε. Τέλεια. Λοιπόν, κοιτάξτε πόσο ωραίο κολαράκι θα βάλει μέσα στο τηγάνι και πόσο ωραίο χρώμα που έχει πάρει το μανιτάρι μου. Να σου πω την αλήθεια, όταν φτιάχνουμε λιγότερες μερίδες, δηλαδή όταν φτιάχνουμε μία μερίδα φαγητό, τότε το φαγητό συνήθως βγαίνει και πιο νόστιμο. Η αλήθεια είναι, γιατί προσέχουμε περισσότερο τις αναλογίες. Τώρα, άμα έκανα 4 μερίδες φαγητό εδώ πέρα, σε αυτό το τηγάνι και έχουμε 4 μερίδες μανιτάρια μέσα, καταλαβαίνετε ότι το μανιτάρι δεν θα έπαιρνε αυτό το υπέροχο χρώμα, ούτε θα έπαιρνε αυτή την καπνιστή γεύση και γενικά το φαγητό μου δεν θα βγαίνει το ίδιο. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα πάμε να συνεχίσουμε εδώ τη συνταγή μας. Και όπως βλέπετε δεν έχω ρίξει καθόλου αλάτι. Θα προσθέσω ελάχιστο αλατάκι. Ελάχιστο γιατί στο τέλος θα ρίξουμε και λίγο τυρί από πάνω. Το μπέικον έχει αλάτι. Ρίξαμε αλάτι στα ζυμαρικά μας. Οπότε δεν θέλουμε να το παρακάνουμε στο αλάτι. Με κοιτάξτε εδώ. Τα ζυμαρικά είναι σχεδόν έτοιμα. Και πάμε τώρα στο μυστικό της συνταγής. Τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να ντεκλασάρουμε το τηγάνι. Τα μανιτάρια μας έχουν ψηθεί, έχουν πάρει υπέροχο χρώμα. Κοιτάξτε εδώ. Και δεν θέλουμε να λιώσουν τελείως, δεν θέλουμε να γίνουν λιώμα, θέλουμε να κρατάνε λίγο στο στόμα, να βγάλουν χυμούς, να βγάζουν γεύση, γενικά να μας δείχνουν ότι είναι μανιτάρια. Όπως σας είπα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και μανιτάρια κονσέρβα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και όπως βλέπετε, το τηγάνι μου είναι στεγνό, γιατί όσο και να λάδι, όσο λάδι και να ρίξω στο τηγάνι, τόσο λάδι θα τραβήξουν τα μανιτάρια. Έχουν αυτή την ιδιότητα, δεν σας πω κάτι, τραβάνε λάδι. Οπότε μην το παρακάνετε στο λάδι, γιατί θα ρίξουμε την κρέμα γάλακτος. Σε περίπτωση που θέλετε να πάτε healthy και light, μπορείτε να βάλετε κρέμα γάλακτος light ή μπορείτε να πάρετε τυρί κρέμα και να το αραιώσετε με νερό και να ρίξετε μέσα τυρί κρέμα αραιωμένο με νερό σαν κρέμα γάλακτος να γίνει. Ή σε περίπτωση που θέλετε να το κάνετε ακόμα πιο healthy, θα βάλετε γαλοπούλα και θα πάρετε γιαούρτι μέσα από το ψυγείο και θα αραιώσετε πάλι με νερό, αλάτι και πιπέρι και θα το ρίξετε μέσα για να κάνετε την καρμπονάρα με γιαούρτι και να την κάνετε 100% healthy. Νομίζω ότι έχω δώσει πάρα πολλά tips για το πώς μπορείτε να το φτιάξετε. Λοιπόν, η αλήθεια είναι πως και εγώ έχω πάρει κρέμα γάλακτος light εδώ πέρα. Πολύ πολλά λιπαρά. Και κοιτάξτε εδώ χρώμα. Το βλέπετε. Αυτό θέλω. Θέλω να πάρω ωραίο χρώμα. Εδώ. Γιατί με αυτό το ωραίο χρώμα σημαίνει πως θα πάρω και πολύ ωραία γεύση. Τώρα, ήρθε η ώρα να ντεγκλασάρω το τηγάνι, να ρίξω την κρέμα γάλακτος. Εδώ. Και όπως βλέπετε δεν το παράκανα. Έβαλα πολύ λίγο. Έβαλα πολύ λίγο κρέμα γάλακτος. Γιατί. Γιατί δεν θέλω να κάνω πάρα πολύ λιπαρό το φαγητό μου. Θέλω να έχει λιπαρό το φαγητό, αλλά να μην έχει πάρα πολλά. Και. Μισό. Περιμένετε, έρχομαι. Δεν έχω φύγει. Εδώ. Τέλεια. Και άμα χρειαστεί να προσθέσω περισσότερο υγρασία, θα προσθέσω υγρασία από το νεράκι που βράζει δίπλα το ζυμαρικό. Δεν ξέρω, έχει κρατήσει καθόλου κανείς χρόνο πόση ώρα έχουν τα ζυμαρικά στο νερό. Για πείτε. Για πείτε, έχετε κρατήσει λίγο τέτοιο, πώς το λένε, χρόνο για το πόση ώρα έχω τα ζυμαρικά στο νερό. Όχι. Λοιπόν, τώρα, καθώς έριξα μέσα την κρέμα γάλακτος, ήρθε η ώρα να προσθέσω το σκόρδο. Οπότε, σπάω μια σκελίδα, βγάζω τη φλούδα, εδώ. Αυτό το κόλπο το κάνει ο Μύρωνας στρατής, εγγύηση. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει follow το Μύρωνας στρατής στα social media και στο YouTube, να το κάνετε, είναι κορυφαίος. Λοιπόν, ρίχνω το σκόρδο μέσα και καθώς ανακατεύω μία σκελίδα σκόρδο μέσα στην κρέμα γάλακτος, πιστέψτε με, θα κάνει τη διαφορά. Δηλαδή, όντως θα δώσει γεύση. Απλά το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να εντοπίσουμε που είναι για να τη βγάλουμε σε λίγο. Θέλουμε λίγο να βράσει, να μας δώσει έτσι μία ελαφριά γεύση σκόρδου, όχι πολύ.
αλλά θα έχει γεύση κορδό το φαγητό. Ανακατεύω και σουρώνω τα ζυμαρικά μου. Μισό. Εδώ και εδώ. Λοιπόν, δεν θα πάω στον ερωχήτη για να μην σας ταλαιπωρώ. Θα λερώσω άλλο ένα σκεύος για εσάς όμως. Κανονικά θα τα σούρνα στον ερωχήτη. Και έτσι όπως είναι, σουρώνω τα ζυμαρικά μου. Εδώ. Τέλεια. Αφήνω την κατσαρόλα δίπλα. Και έχω δύο πράγματα. Έχω ζυμαρικά βρασμένα αλτέντε στην ετέλεια και νεράκι εδώ από τα ζυμαρικά που έβρασα, που μπορεί να το χρειαστώ. Όπως βλέπετε, έχω χαμηλώσει τη φωτιά. Η κρέμα γάλακτος έχει δέσει, έχει πήξει. Οπα. Το σκόρδο κάνει τη δουλειά του. Οπότε με το που κάνει έτσι και δώσει μια ελευθερία γεύση σκόρδο, τι θα κάνω? Θα τα αφαιρέσω. Δεν χρειάζεται άλλο σκόρδο. Εδώ. Και έτσι όπως είναι ζεστά τα ζυμαρικά, γι' αυτό πρέπει να πάμε real time, να κάνουμε τη σάλτσα καθώς βράζουμε τα ζυμαρικά, τα ρίχνω μέσα. Εδώ είμαστε. Τώρα, προσθέτω ελάχιστο νεράκι από τα ζυμαρικά που έβρασα, εδώ. Και αφήνω τα ζυμαρικά μου να βράσουν για περίπου ένα λεπτάκι μαζί με την κρέμα και το νερό, γιατί... Γιατί θέλω να πάρουν γεύση τα ζυμαρικά μέσα από τη σάλτσα που έχω φτιάξει. Από το μπέικον, τα μανιτάρια, από όλα τα καλώδια που έχω ρίξει μέσα, θέλω να πάρουν γεύση. Οπότε, αυτά τα πάω στην άκρη, εδώ και εδώ. Ένα. Δύο. Φέρνω τον καφέ μου. Πήρα την κρέμα γάλακτος. Άφησα τον καφέ μου μέσα. Καφές, όχι κρέμα γάλακτος. Γίναμε ρεζίλη, Παναγία μου. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η ώρα για το τελευταίο ανακάτεμα εδώ και το ψιλοσερβίρισμα. Λίγο ακόμα, κοιτάξτε εδώ, τα ζυμαρικά δένουνε καθώς έριξα το νεράκι μέσα και θέλω να δέσει η σάλτσα και ό,τι παραπανήσιο μείνει στο τηγάνι, δεν το βάζω βέβαια, δεν θέλω να βάλω κρέμα γάλακτος στο φαγητό μου, θέλω να τραβήξει κρέμα γάλακτος στο ζυμαρικό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Οπότε κάνω ένα τελευταίο ανακάτεμα εδώ. Και φύγαμε στον πάγκο. Μετακινούμαστε. Λοιπόν, εδώ και εδώ. Ξανά εδώ. Λοιπόν, αφήνω αυτά στην άκρη. Αφήνω το σκόρδο στην άκρη. Αφήνω το σκόρδο στην άκρη. Αφήνω το ξυλοκόπης εδώ. Μαϊντανός. Σε λεπτάκι λίγο να καθαρίσω. Σα είπα, σε 15 λεπτά θα το έχω έτοιμο. Μπορεί να μιλάμε πολλή ώρα, αλλά το φαγητό μας είναι έτοιμο. Λοιπόν, και ήρθαμε εδώ. Φέρνω πιπέρι. Και τυράκι. Το τυρί το ρίχνουμε πάντα στο τέλος, γιατί άμα ρίξουμε το τυρί πιο πριν, το τυρί έχει την ιδιότητα να κάθεται στο τηγάνι, να καίγεται και επίσης σφίγγει τη σάλτσα. Οπότε άμα το ρίξουμε πριν θα σφίξει τη σάλτσα και γενικά θα πετύχουμε μια κρεμώδη υφή που τελικά θέλουμε στο φαγητό μας. Λοιπόν, εγώ βάζω παρμεζάνες, μπορεί να βάλετε ό,τι τυρί έχετε σπίτι ή μπορεί να μην βάλετε και καθόλου αν θέλετε. Δεν με πειράζει. Εδώ και εδώ και εδώ και εδώ. Πάμε για ένα τελευταίο ανακάτεμα. Πού το? Εδώ. Και εδώ. Λοιπόν, ανακατεύουμε. Με το που ρίξω την παρμεζάνα μέσα, με τα υπόλοιπα υλικά, κοιτάξτε εδώ πόσο τέλεια που γίνανε, βλέπετε. Τα ζυμαρικά δεν τα παραβράσαμε στην κατσαρόλα, τα είχαμε al dente, οπότε σιγοβράσανε μετά μαζί με την κρέμα και τώρα έχουν γίνει τέλεια. Και αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ είναι ότι τα ζυμαρικά, επειδή τώρα είναι καυτά, είναι στους 100 βαθμούς, συνεχίζουν να βράζουν όσο περνάει η ώρα, οπότε... Άμα βράσω 100% τα ζυμαρικά και τα βάλω σε ένα πιάτο και συνεχίσουν να βράζουν, στο τέλος θα είναι παραβρασμένα. Λοιπόν, μας βλέπουν άπειροι. Νομίζω στο Facebook έχει πάνω από 9.000 και στο Instagram έχει κοντά 5.000. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας βλέπετε. Οπότε ήρθε να ρίξουμε λίγο πρασινάδα εδώ. Ό,τι έχετε στο σπίτι. Χυμάρι, μαϊντανό, βασιλικό, ό,τι έχετε. Γιατί θέλουμε έτσι λίγο να σπάσουμε αυτό το χρώμα που έχει καρμπονάρα. Και κοιτάξτε εδώ πώς έπαιξε. Βλέπετε. Δηλαδή, πραγματικά. Είναι τελειό. Έχω ένα μοχλό από εδώ. Και ο τρόπος που σερβίρουμε τα ζυμαρικά είναι πάντα παίρνουμε μία κουτάλα
και μια μεγάλη πυρούνα και ουσιαστικά κάνουμε μια τεράστια πυρουνιά εδώ. Βλέπετε, για να τα κάνουμε πιο γκουρμέ. Εντάξει, άμα θέλετε να τα κάνετε γκουρμέ, θα κάνετε έτσι. Ουσιαστικά παίρνουμε όλα τα ζυμαρικά σε μια μεγάλη. Φαίνεται. Ουσιαστικά παίρνουμε όλα τα ζυμαρικά σε μια μεγάλη πυρουνιά. Σαν να φτιάχνουμε μια πυρουνιά για να τη φάμε ολόκληρη. Αχ, αυτό δεν είναι γυρισμένο καλά. Όχι! Γιατί έγινε τώρα αυτό! Δεν έπρεπε να γίνει τώρα. Γίνεται. Τέλεια. Συνεχίζει. Νομίζω ότι σταμάτησε. Και αγχώθηκα, η αλήθεια είναι. Εντάξει, τέλεια. Λοιπόν, ναι, συνεχίζω. Πυρουνιά, εδώ. Και κάνω μια τεράστια, τεράστια πυρουνιά. Σαν να τρώμε τα ζυμαρικά μόνο για μας. Εδώ. Βάζουμε. Τυλίγουμε. Εδώ. Και μόλις τυλίξουμε. Α, αφήνουμε. Οπότε τα κάνουμε πάρα πολύ γκουρμέ. Πήγαινε εσύ μέσα. Πήγαινε και εσύ μέσα. Εδώ και εδώ. Βέβαια, με αυτόν τον τρόπο χάνεις όλα τα καλούδια που έχεις εδώ. Που δεν θέλουμε να τα χάσουμε. Τα ρίχνουμε εδώ. Και εδώ. Και εδώ. Και ήρθε η ώρα για τις τελευταίες πινελιές. Λίγο μετανό από πάνω. Λίγο, ελάχιστο. Λίγο πιπέρι. Και τι άλλο. Λίγο τυρί. Καρμπονάρα σε χρόνο ρεκόρ. Πραγματικά μπορείτε όλοι να τη φτιάξετε. Εν τω μεταξύ έβαλα και λίγα ζυμαρικά παραπάνω. Εντάξει, η μερίδα που έβαλα ήταν λίγο τσουρούτικη, θα μπορούσα να βάλω λίγο παραπάνω. Αλλά βλέπετε, σκοπός είναι να μαγειρεύουμε μόνο όσο θα φάμε. Δεν μαγειρεύουμε παραπάνω. Πρέπει να σας γίνει λίγο έτσι κανόνας. Η λογική του ότι μαγειρεύω για να έχω δεν ισχύει. Το ζυμαρικό, άμα το έχουμε στο ράφι μας, δεν χαλάει. Άμα το μαγειρέψουμε, χαλάει. Οπότε, βλέπετε ότι σας παίρνει 10 με 15 λεπτά. Δεν έχετε να κάνετε τίποτα στο σπίτι αυτόν τον καιρό. Οπότε, φροντίστε να φτιάχνετε τα ζυμαρικά ακριβώς την ώρα που θέλετε να τα φάτε. Και τώρα ήρθε η ώρα της δοκιμής. Να δοκιμάσω εδώ ή στο σαλόνι. Να δοκιμάσω στο σαλόνι. Απλά δεν μπορώ και να μεταφέρω τον εξοπλισμό μου. Το εδώ πέρα, production value, τρελό. Έχω κάνει. Μπορώ να μεταφέρω και τον εξοπλισμό μου και τα ζυμαρικά. Φέρνω και τα ζυμαρικά μου. Ξέρω είναι πρωί, αλλά εγώ τρώω φαγητό το πρωί, σηκώνομαι και τρώω κοκκινιστό, τρώω μουσακά, τρώω παστίτσιο, τρώω τα πάντα. Κοιτάξτε εδώ πόσο κρεμώδη και πόσο τέλεια υφή έχει η καρμπονάρα. Ξέρω, μην γράψετε από κάτω αυτοί που θέλετε να το παίξετε έξυπνο ότι αυτή δεν είναι αληθινή καρμπονάρα. Σας είπα, θα κάνουμε την καρμπονάρα που μπορείτε να κάνετε όλοι στο σπίτι. Σιγά μην σας δείξω αυτού με τους κρόκους τώρα. Να ξοδέψουμε 10 αυγά για να φάμε μια μακαρονάδα. Όχι. Λοιπόν, η μακαρονάδα είναι τέλεια, είναι ακριβώς όπως πρέπει να είναι. Υπάρχει ένας μύθος για την καρμπονάρα που λένε όλοι ότι είναι παχυντική. Κοιτάξτε εδώ. Η κρέμα γάλακτος που έβαλα ήταν ελάχιστη. Έχω βάλει το μπέικον, έχω βάλει τα μανιτάρια και τα ζυμαρικά. Okay, έχει θερμίσει το φαγητό μου, αλλά δεν είναι απαγορευτικό φαγητό που δεν μπορώ να φάω. Σίγουρα μπορώ να τα απολαύσω. Δεν υπάρχει. Το σκόρδο. Μία σκελίδα. Είναι ακριβώς αυτό που πρέπει να κάνετε. Δηλαδή, όντως, πρέπει να σηκωθείτε όλοι να πάρετε τα ζυμαρικά σας. Σε περίπτωση που δεν έχετε μανιτάρια στο σπίτι, δεν πειράζει. Βάλτε μόνο κάποιο αλαντικό που έχετε. Για σε περίπτωση που δεν έχετε καθόλου αλαντικό, ακόμα τη συνταγή, αν την κάνετε μόνο με κρεμμύδι, σκόρδο και κρέμα γάλακτος ή γιαουρτάκι, πάλι θα θυμίζει καρμπονάρα. Ξέρω ότι ζηλεύετε όλοι, αλλά ξέρω ότι όλοι χθες που φτιάξατε τα ντόνατς πραγματικά ενθουσιαστήκατε. Και ξέρω ότι όταν κάνετε την καρμπονάρα όπως την έκανα και εγώ, θα ενθουσιαστείτε ακόμα παραπάνω με τον εαυτό σας, γιατί θα είναι ό,τι πιο ποιοτικό έχετε φάει. Φρέσκο, τρώγεται εκείνη την ώρα. Δεν φτιάχνουμε καρμπονάρα για να τη φάμε το βράδυ. Δεν υπάρχει λόγος. Σε 10 λεπτά η καρμπονάρα είναι έτοιμη. Αύριο θέλω να ακούσω τι θέλετε να κάνετε. Να κάνω. Δευτέρα θα κάνω και άλλες συνταγές. Απλά θα παίξω λίγο πιο brunch. Σκέφτομαι να κάνω pancakes. Κρέπες. Να ζήσω κρέπες αλμυρές και γλυκές για το πώς μπορείτε να τις φτιάξετε. Αλλά δεν ξέρω, δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Είναι τόσο νόστιμη η καρμπονάρα.
Που αντικειμενικά μπορεί να κάνω και στις δύο, γιατί μου έχουν περισσέψει φέτες μπέικον, σπανικά και όλα τα υπόλοιπα. Να σας πω ότι πραγματικά χαίρομαι πάρα πολύ που τουλάχιστον κρατάμε επαφή. Ξέρω, είμαι αφοσιωμένος λίγο στο φαγητό μου. Δεν υπάρχει. Μπορώ να τη φάω όλη. Τώρα θα τη φάω όλη. Δέκα λεπτά. 10 λεπτά μόνο θα σας πάρει να κάνετε αυτή τη συνταγή. Αξιοποιήστε τα ζυμαρικά σας. Να κάνουμε και άλλες συνταγές με ζυμαρικά, γιατί ξέρω ότι έχετε άπειρα στο σπίτι. Με χαρτί υγείας, ντετόλ και χλωρίνη, δεν ξέρω να σας κάνω συνταγή, γιατί έχει βγει αυτό το, ναι, το σλόγκαν. Αλλά με ζυμαρικά ξέρω να σας κάνω πάρα πολλές συνταγές και θα κάνω όσες μέρες είμαι στο σπίτι, θα σας δείξω πάρα πολλά ωραία πράγματα. Λοιπόν, ξέρω ότι είναι ενοχλητικό να τρώω και να μιλάω. Γι' αυτό το λόγο θα σας κλείσω να φάω την καρπονάρα μου. Και ραντεβού στο επόμενο επεισόδιο. Γεια σας. Α, μην ξεχάσετε Α. Σήμερα και αύριο. 5 παρα 10. Αύριο Άκης Food Tour. Τα επεισόδια τα έχουμε γυρίσει από παλιά. Τι άλλο ήθελα να πω. Μία επίσκεψη στο e-shop μας, ό,τι χρειαστείτε στην κουζίνα. Είναι δωρεάν τα μεταφορικά. Δεν πληρώνετε τίποτα. Σας έρχεται σπίτι κατευθείαν. Τι άλλο ήθελα να πω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επισκεψιμότητα στο site. Γίνεται χαμός. Ξέρω τι γίνεται. Αυτό το πράγμα είναι ανεπανάληπτο. Τι άλλο ήθελα να πω. Τα πάω όλα. Τα πάω όλα. Αυτά. Γεια σας. Τερματισμός. Να τερματιστεί τώρα. Και εδώ, τέλος.